λίγο πιο καυστική. Όχι, εγώ θα ήθελα να κάνω για το survivor τις εκπομπές που είχα συνηθίσει να κάνω αυτά τα χρόνια. Με τρομερό ρεπορτάζ, να βρίσκω συγγενείς, να βρίσκω φίλους, να βρίσκω οικογένειες, να βρίσκω αισθήματα, φωτογραφίες κλπ. Εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω. Αλλά πρόκειται για φορμάτ. Δεν έχω να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Ό,τι έχω αποδείξει, 15 χρόνια το έχω αποδείξει. Κάποιοι είπαν ότι ήταν λίγοι οι εκπομπές που επέλεξα να κάνω για την επιστροφή μου. Εγώ πάλι θεωρώ ότι ήταν ό,τι πιο έξυπνο και ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να μου προταθεί σε μια φάση που ξέρεις, η σεζόν ήταν προς το τέλος. Συζητήσεις βέβαια έκανα. Ήμουνα και με τον απόδει σε έναν άλλο σταθμό. Ακριβώς. Οπότε για να μην επιλέγω τελικά να κάνω την πρόταση του Α, που ήταν ουσιαστικά μια πρόταση που ήταν εξαιρετικά δελεαστική, γιατί επιτέλους θα έκανα αυτό που ήθελα να κάνω χρόνια, infotainment. Μιλάμε για πρωινό, 10 με μία. 10 με μία, ναι. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είχα πάρα πολύ, να είχα ρίξει πολύ σκέψη πάνω στο survivor, πανόραμα. Και δεν έχω μετανιώσει σαφώς καθόλου, εννοείται. Τελικά θα κάνεις πρωινό. Εγώ ξέρω ότι με το σταθμό συζητάω από τον Νοέμβριο για την ζώνη 4-6, αυτή στην οποία δραστηριοποιούμε και αυτή τη στιγμή. Εκεί έχουν μείνει συζητήσεις. Τώρα, εάν κάτι αλλάξει, που δεν το ξέρω, θα το μάθει σίγουρα από το σταθμό και όχι από μένα. Για τα προσωπικά.